πρες στο παρελθόν που σας ακύρωσα εγκαίρως βέβαια τις συνεντεύξεις που μου είχατε ζητήσει να κάνουμε. Δεν ήθελα να βγω να μιλήσω, αλλά νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα και δράτω με της ευκαιρίας. 10 μέρες πριν, 15 είχαμε κανονίσει για σήμερα. Ναι. Και πάλι δεν θα μιλούσα. Όμως οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες στη ζωή μου. Θα μιλήσω και θα πω αλήθειες. Γιατί ζω μία κόλαση, παιδιά. Κάποια στιγμή πριν χρόνια συνδέθηκα ερωτικά με κάποιον άνθρωπο. Ο οποίος απεδείχθη στην πορεία κάτι τελείως διαφορετικό. Λογιστής στο επάγγελμα, εκτός από επιχειρηματίας. Στην πορεία απεδείχθηκαν και παντρεμένος με 2 παιδιά. Δεν είχε χωρίσει δηλαδή, ήταν παντρεμένος. Κατόπιν μου είπε, εφόσον το έμαθα εγώ, ότι νεκρός ο γάμος, τα γνωστά. Να κάνω λίγο υπομονή ότι θα χωρίσει κλπ. Εγώ βέβαια είμαι κατά του γάμου, όπως γνωρίζετε, και έχω δηλώσει σε συνεντεύξεις. Και παντού. Έχω φύγει λίγο πριν το γάμο μου. Όμως δεν μου άρεσε και από την άλλη να κυκλοφορώ με κάποιον ο οποίος ακόμα δεν έχει πάρει. Τέλος πάντων, δεν είναι ελεύθερος. Mm-hmm. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να χωρίσει για να τον παντρευτώ. Δεν έχω τέτοιο θέμα στη ζωή μου. Άλλωστε δεν συζώ ποτέ εγώ. Είμαι, τα έχω πει αυτά στο παρελθόν. Είναι υπάρχουν. Γνωστό. Τα ξέρουμε. Η άποψή σου για αυτά τα πράγματα είναι γνωστή. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάναμε μαζί και κάποια εταιρεία. Και το. Μετά την περιτονίτιδα, λοιπόν, το 11 που έπαθα εγώ την οξία περιτονίτιδα και βγήκα από το νοσοκομείο μετά από 20 μέρες και έμαθα ότι στο τσακ γλίτωσα και ζούσα, ζήτησα πλέον τα λεφτά μου πίσω που τα είχε όλα αυτός ο άνθρωπος. Εσύ το είχες δώσει όλους τα λεφτά χωρίς. Ναι, ναι, γιατί θα έκανε επενδύσεις. Όπου θα μου απέφεραν εμένα κάποια κέρδη, ας πούμε. Άρχισα εγώ επιμόνως να ζητάω τα λεφτά μου γιατί ήθελα με κάποιο τρόπο να τα τακτοποιήσω και να τα δώσω σε κάποιους πολύ στενούς μου ανθρώπους που... Τέλος πάντων, ήθελα να τα διαθέσω όπως εγώ νόμιζα. Δικαίωμά σου. Γιατί είναι πολύ αστείο να δουλεύεις τόσο σκληρά και να... Τώρα δεν θέλω να συγκινηθώ στον αέρα. Ούτε μου αρέσει η μιζέρια καθόλου και γι' αυτό δεν μίλαγα τόσα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει... Έφτασα και πήγα σε δικηγόρο πια, το 13, ζητώντας του από το 11 τα χρήματά μου. Παιδεύτηκα πολύ να πάρω την απόφαση να πάω στο δικηγόρο, γιατί, εν πάση περιπτώσει, καλώς κακώς έζησα με αυτόν τον άνθρωπο. Τον ερωτεύτηκα, αυτό δεν το παίρνω πίσω. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν με ερωτεύτηκε ή ότι όλα έγιναν βάση σχεδίου. Το θέμα είναι ότι προχθές το κερασάκι στην τούρτα ήταν ότι φυσικά έκανα μήνυση εγώ. Αφού προσπαθήσαμε με τον δικηγόρο για 1 χρόνο και μας ροκάνιζε επίσης το χρόνο, ήταν η προσφυλή του τακτική, μας έστεινε στο ραντεβού, δεν ερχότανε, δεν ήθελε να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό που είπαμε να τα βρούμε έξω δικαστικά. Και με συγχωρείτε, να πιω λίγο νερό. Ποιες βρε Άβα, ποιες. Τώρα έχει σπάσει και το μάτι μου λίγο το αγκείο το πρωί. Λοιπόν, γιατί εχθές λοιπόν πήγαμε με τον δικηγόρο μου να παραλάβουμε τη μήνυση που μου έκανε για συκοφαντική δυσφήμιση. Σου έκανε και μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Σου είχε φάει τα λεφτά και σου έκανε και μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπάρχουν αυτά καταγεγραμμένα. Δεν θέλω να πω πολλές λεπτομέρειες, γιατί και εγώ στη μήνυσή μου γράφω τα πάντα, την πλήρη αλήθεια, γιατί είμαι άνθρωπος που πιστεύω στην αλήθεια και πιστεύω στην δικαιοσύνη. Εξού και ακολούθησα αυτόν τον δρόμο και όχι άλλον. Και επίσης ένας λόγος που δεν έβγαινα να μιλήσω ήταν γιατί ήθελα να τον προστατεύσω σεβόμενη την οικογένειά του που δεν μου φταίει εμένα τα κάτι. Τα παιδιά του και τα λοιπά. Βεβαίως. Να μην σας πω ότι κάποια στιγμή είχα γνωρίσει και την κόρη του, μου την έφερε. Αυτά ας μην τα πούμε, μην πούμε άλλες λεπτομέρειες, γιατί έχω μπροστά μου και δικαστήρια και θα έρθει η ώρα θα τα πούμε όλα εκεί. Το θέμα είναι ότι... Εγώ δεν ζούσα μια ζωή με χλειδί, δηλαδή δεν έχω εξοχικό, δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο, δεν έχω τίποτα, δεν έχω αυτοκίνητο. Όχι ότι δεν θα μπορούσα να πάρω, αλλά θέλω να πω είμαι ένας άνθρωπος που, τι ήταν η ζωή μου, λιτή ζωή, δεν ήμουνα ποτέ του lifestyle όπως ξέρετε, γνωστό. Έτσι ποτέ δεν ήμουνα με τις μάρκες, με τα αυτά δεν είχα. Ποτέ. Μπορώ με την ίδια άνεση να φορέσω
ένα τσίτι. Δεν ήμουνα του. Τώρα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δεν χρειάζεται να πω το τι ήμουνα ή τι δεν ήμουνα. Δούλευα πάρα πολύ σκληρά. Από 18 ετών, από όταν μπήκα στην φιλοσοφική, εγώ έκανα ιδιαίτερα και διάφορες δουλειές. Μετά τελείωσα τη δραματική σχολή και δούλεψα. Η αλήθεια είναι όλη τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης και επίσης στα μεγάλα, στα κεντρικά θέατρα. Άρα έβγαλες και σε πάρα λεφτά, πολλά διαφημιστικά, σπικά, σε αυτά. Βέβαια, έβγαλα πολλά λεφτά και όλη μου η ζωή, όλη μου η κόπη πήγαν χαμένοι. Άβα, θέλω να πιστεύω και στη Θεία Δίκη όμως. Αυτό που θέλω να πω είναι πέραν του οικονομικού που ένας άνθρωπος να δουλεύει τόσο σκληρά Πεντέμιση το πρωί να σηκώνεσαι και να για το γύρισμα, να είσαι 8 παρά στο γύρισμα, απίκο, κυρία, οργανωμένη, πειθαρχημένη, να ξέρεις τα λόγια σου, να κάνεις με κέφι τους ρόλους σου, να φεύγεις το απόγευμα, να πηγαίνεις στο θέατρο, ως τις 12.30 το βράδυ, ενδιάμεσα και σπικάς, πάντα, με το άγχος, λάχα, να προλάβω, σε ένα ταξί και να κλαις από την κίνηση, από αυτά. Και αυτή είναι η ζωή μου, γιατί είχα επενδύσει πάρα πολύ στη δουλειά μου, επειδή την αγαπώ. Τη δουλειά μου την αγαπώ. Ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν ξέρω αν είμαι εξαιρετική, ξέρω ότι την αγαπώ. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι αυτό το να ξυπνήσεις μία μέρα και να πεις ότι εγώ τα κρατούσα, αποταμίευα, αποταμίευα από 18 ετών. Για να ξέρω ότι όταν μεγαλώσω θα έχω μία άνεση. Και ίσως όχι μόνο εγώ και κάποιοι άνθρωποι που αγαπώ. Το ξέρω πολύ καλά. Οι συγγενείς σου που θα ήθελες να βοηθήσεις και να βρεθείς με μηδέν στο πηλίκο. Νομίζω και ότι από την άλλη, σαν γυναίκα, να εξαπατηθείς, όχι κάτσε λίγο, να ερωτευτεί έναν άντρα. Αυτό είναι το λιγότερο μου, αφή. Όλοι εξαπατώνται όλοι. Βέβαια. Τι να την Και δεν θέλω να μείνω στο ρόλο της ιστορίας. Καθόλου. Έχει δίκιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε. Δηλαδή οι περισσότεροι ερωτές τελειώνουν. Δεν είναι. Εγώ δεν. Γι' αυτό ακριβώς εσύ λες δεν θέλω να παντρευτώ κιόλας γιατί. Δεν λέω αυτό. Αλλά είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύτηκες. Μα βέβαια εκεί λοιπόν την πάτησα. Εκεί υπήρξε η προδοσία σε όλα τα επίπεδα. Γιατί τον εμπιστεύτηκα. Γιατί τον εμπιστεύτηκα, πρώτα απ' όλα η αλήθεια μου φαινόταν ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Βεβαίως τον είχα ερωτευτεί, θα το ξαναπώ αυτό. Και έπειτα λογιστής. Λέω, δεν ξέρει τη δουλειά. Ξέρει. Λεφτά. Και βέβαια. Δεν ήξερε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Εσύ ναι. το έδωσες τα λεφτά σου. Ναι, ναι. Χωρίς να πάρεις μια απόδειξη, ρε παιδί μου. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή και ζήταγα χαρτιά. Και εκεί άρχισε πια. Να σου λέει διάφορες παραμύθια. Παραμύθια πάρα πολλά. Και θα μου επιτρέψετε την φράση έτσι λίγο λαϊκή. Να κόβει λάσπη. Από όταν άρχισα να ζητάω επίμονα τα χρήματά μου. Από εκεί και έπειτα μπήκα αρκετές φορές, αν θυμάστε, και κάποιες που δεν τις πήρατε χαμπάρι, στα νοσοκομεία μπαινόβγαινα, γιατί ο οργανισμός του ανθρώπου αντιδρά. Πολύ, είσαι πάρα πολύ ευαίσθητη. Κατόπιν υπόθηκε, γράφτηκε για κάτι για νευρική ανορεξία. Ναι. Μα από αυτό προήλθε. Ήταν από την ταλαιπωρία. Ακριβώς, από αυτό που ζούσα. Μπορώ να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Τις τελευταίες φορές που έχει βγει έξω η Άβα Γαλανοπούλου και υπήρχαν κάμερες σε πρεμιέρες, ήταν και του Κιμούλη που δεν γνώριζε η ίδια βεβαίως ότι είναι πρεμιέρα, ότι θα υπήρχαν κάμερες. Ήταν πολύ αστείο, ναι, συγγνώμη, γιατί δεν ήξερα ότι είναι επίσημη πρεμιέρα και είχα μιλήσει με τον Κιμούλη και λέει: Έλα, μου και σήμερα μπορεί να έρθει. Και πάω και είναι οι κάμερες και δεν το ξέρω. Και τη ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι για την νευρική ανορεξία, χωρίς κανείς βεβαίως να γνωρίζει όλο αυτό το παρασκήνιο. Και δεν ήθελες να μιλήσεις. Δηλαδή και, πάλι, δεν μιλούσα. Έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περίτα. Ό,τι και να πω. Αυτός δηλαδή ο Γολγοθάς είναι πόσα χρόνια. Δύο χρόνια σκέψου, Φέι, δεν είχα μιλήσει σε κανέναν, ούτε στους δικούς μου, γιατί δεν ήθελα να στενοχωρηθούν. Οι δικοί μου, αυτοί με έσωσαν με την αγάπη τους, γιατί δύο χρόνια βυθίστηκα. Έτσι, δηλαδή, δεν περίμενα εγώ θα έρθει η μέρα που θα μου φωνόταν βουνό. Το να κάνω ένα βήμα και να πάω ως την πόρτα του σπιτιού μου και να την ανοίξω για να κατέβω κάτω να πάρω τσιγάρα. Ήταν βουνό για μένα και εννοείται ότι δεν μπορούσα να δουλέψω, γιατί έπρεπε να μαζέψω τα κομμάτια μου. Εννοείται ότι δεν κοιμάμαι ακόμα, κοιμάμαι ελάχιστα, δεν τρώω, είμαι με βιταμίνες. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να τα πω, αυτά φαίνονται. Το μάτι, σου, το το μάτι μου έσπασε το αγγείο. Εχθές που τρέχαμε με τον δικηγόρο μου και είδαμε την μήνυση. Συγγνώμη τώρα, διψάω πάλι. Κοίταξε, θέλω να πιστεύω, θα το ξαναπώ, στην ελληνική δικαιοσύνη.
Έχεις κάνει και αγωγή, φαντάζομαι. Ποιες είναι ρόλες σου. Φαντάζομαι ότι εκτός από μήνυση, γιατί η μήνυση είναι για να τον κλείσει φυλακή. Το θέμα είναι, φαντάζομαι, και έχεις κάνει αγωγή για να πάρεις και τα χρήματά σου, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι τώρα να κλείσει φυλακή, ας κλειστεί φυλακή. Το θέμα είναι να πάρεις και κάποια χρήματα πίσω, ας πούμε. Ναι. Δεν μας απαντούσε ποτέ για τα χρήματα. Μετά, τέσμα, όχι, δεν θέλω να πω άλλα. Γιατί έχω μπροστά μου δικαστήρια, Γιώργο, και καταλαβαίνεις. Όχι, μην δώσεις λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί έχω ακούσει και περίπτωση εγώ. Ναι, το έχω ακούσει και εσένα. Και πόσο σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Ότι ο καθένας μπορεί να την πατήσει. Βέβαια, με μένα αυτό που ήταν το χειρότερο είναι ότι. Υπήρχε στην αρχή και αυτό το ερωτικό. Αλλά και πάλι δεν θέλω να μείνω στο ρόλο. Όταν, αυτός όταν, ρε παιδί μου, εσύ άρχισε να τους δεις τα λεφτά, χωρίσατε κιόλας εκείνη την περίοδο, ας πούμε, δηλαδή απομακρυνθήκατε. Πια οριστικό πια, δηλαδή. Το κρατούσε. Ναι, όχι, κρατούσε μια τηλεφωνική επαφή που και πού ερχόταν, ας πούμε, μια φορά στο τρίμηνο να βγούμε για ένα φαγητό και όλο ότι με καθησύχαζε. Δεν θα τα χάσει. Ναι, τα λεφτά υπάρχουν, βέβαια, αυτό μου έλεγε. Θα στα δώσω, θα στα δώσω. Κάνει λίγο υπομονή. Αυτό, κάνε λίγο υπομονή. Δεν το ρώτησε, βέβαια, τι τα ξυπνήσει, τι τα ξυπνήσει. Μα ζήταγα και χαρτιά. Και τι σου έλεγε, θα στα δώσω. Είσαι σε ζώνα τα φίδια και έλεγε. Βέβαια, με ζώνα τα φίδια. Ότι άντε να υπάρχει και υποδοχή ότι δεν έχουν χαθεί τα λεφτά. Ακόμα και τώρα, ξέρει, Γιώργο. Λε μέσα σου ότι μη λέω, α ξυπνήσω ένα πρωί και να μου πούν ότι είναι εφιάλτη. Ότι ήταν ένα κακό όνειρο όλο αυτό που έζησα. Που ζω. Έχω Γολγοθά μπροστά μου, αλλά πλέον. Αποφάσισα ότι θέλω να ζήσω, γιατί μεγάλη αμαρτία αυτό που θα πω, δεν ήθελα να ζω. Είναι πολύ άσχημο αυτό που λέω. Όμως μου έδωσε μεγάλη αγάπη η δική μου και τα ανήψια μου. Πολύ. Και οι φίλοι ζωής που έχω και μου έχουν σταθεί πάρα πολύ. Η αγάπη δηλαδή με ξαναέβγαλε στη ζωή. Η αγάπη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μου με αγαπούσαν πάντα. Ασχέτως του, η Άβα ήμουν και πριν. Δεν έχω αλλάξει. Τώρα δεν θέλω να... Ήθελα να είμαι ψύχρεμη. Και έχω κάνει πολύ υπομονή. Όμως... πιστεύω ότι η ατιμωρησία φέρνει ασυδοσία, το έχω ξαναπεί. Και πιστεύω ότι όπως ανταμείβεσαι για το καλό που κάνεις, ίσως πληρώσεις και το κακό. Δεν είμαι εκδικητική καθόλου. Και τώρα να μου έλεγε να σταματήσω και να τα βρούμε εξοδικαστικά, θα το έκανα, παιδιά. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή σου λέω το ψάχνω και εγώ. Αυτός έχει λεφτά. Το ξέρεις αν έχει λεφτά. Γιατί αν έχει λεφτά θα του πάρεις κάτι. Αν δεν έχει λεφτά... Δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Δεν έχει περισσότερα στοιχεία, δεν έχει σπίτια κτλ. Ενώ παρίστανε ότι έχει αρχικά, τέλος πάντων, εντάξει. Δεν θέλω να πω άλλα, γιατί δυστυχώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λόγω του ότι έχω μπροστά μου όλο αυτόν τον αγώνα. Αλλά... Το σημαντικό είναι, βρε Άβα μου, όλη την αγάπη που σου και το ξέρεις ότι σε εκτιμώ πάρα πολύ, ότι αυτό που έχεις κάνει τώρα, είναι να και καλά κάνεις, να προσέξεις την υγεία σου. Γιατί δηλαδή όλα τα λεφτά του κόσμου. Το ξέρω γιατί το βιώνω. Και ξαναμπήκα και τα Χριστούγεννα, αν θυμάστε, η πρώτη φορά που σας ακύρωσα. Πάλι δεν το έλεγα. Πάλι ήμουν στο νοσοκομείο. Έκανα Χριστούγεννα μέσα στον Τινάν. Έκανες Χριστούγεννα στο νοσοκομείο. Βέβαια. Τι έπαθες. Έπαθα πνευμονία. Όμως γιατί, ξέρεις, θέλω να πω, είναι όλα μια. Είσαι ενημένος τελείως. Δεν τρώει, δεν κάνει. Δεν είπες ποτέ τίποτα. Γιατί. Δεν ήθελα πρώτα απ' όλα ούτε να σκεφτόμουν ότι πρέπει να μείνει αυτή η ιστορία όσο γίνεται στο πίσω, να την ξέρω εγώ και αυτός αν γίνεται και ο δικηγόρος μου. Γιατί θα επαναλάβω ότι σκεφτόμουν πάρα πολύ ότι δεν είναι να τον προστατεύσω. Καλοσύνουσε, ένα ακόμα και εδώ. Σου είπα και τα λεφτά και εσύ καλοσύνουσε πάνω απ' όλα. Το όχι το εννοώ, Γιώργο, δεν περιστάνω την καλή. Αυτός είναι ο ψυχισμός μου. Άλλωστε, εγώ δεν μετανιώνω ούτε για κάποια χρήματα που ξόδεψα και εγώ για την κοινή ζωή που είχαμε. Άλλο όχι, αυτό, δεν το συζητάμε. Εγώ είμαι άνθρωπος γενναιόδωρος από την ψυχή μου. Να το κάνεις ένα δώρο, να πας ένα ταξίδι. Αυτό καλά έκανες, το χάρηκες και εσύ. Δεν μετανιώνω καθόλου για αυτά. Εγώ θα ήθελα μόνο τα χρήματά μου, τίποτε άλλο. Δεν ζητάω. Επαγγελματικά τι κάνεις τώρα. Επαγγελματικά.
Μου έχει προταθεί εδώ και ένα μήνα περίπου να είμαι στο χιτήριο το καλοκαίρι, στο Τσακ, ένα έργο που είχε ανέβει και παλιά. Mm-hmm. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο θείασος και έτσι δεν μπορώ να πω, να πω τα ονόματα που ξέρω εγώ ως τώρα τουλάχιστον. Γιατί η αλήθεια για αυτές τις μέρες που έτρεχα πάλι με το δικό μου, έχω να μιλήσω 2-3 μέρες, δεν έχω ενημέρωση. Έχω μείνει στο ότι θα είναι ο Τάσος Γιαννόπουλος, η Σοφία Βογιατζάκη. Τώρα, παιδιά, συγγνώμη, είμαι και λίγο. Δεν θυμάμαι κάποιο άλλο όνομα αυτή τη στιγμή. Αλλά το καλοκαίρι θα κάνεις θέατρο. Αυτό είναι το πρώτα ο Θεός. Εσύ δεν μπορούσες και... να δουλέψω. Εγώ δεν μπορούσα, παιδιά. Όχι ότι δεν είχα προτάσεις, αλλά μου φαινόταν βουνό και το να βγω να πάρω τσιγάρα. 2 χρόνια. Ήσουν δηλαδή μόνοι μέσα. Ήμουνα μέσα στο κατάθλιψη γυναίκα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό δεν έτρωγε, γι' αυτό πήγαινε στο νοσοκομείο. Κατάθλιψη. Αυτό είναι η βαριά κατάθλιψη. Έχω αρχίσει και βγαίνω τον τελευταίο καιρό. Με προτροπή φίλων ή σε κάποιες παραστάσεις. Σε... Ναι. Μην το βάλεις κάτω, μην το αφήσεις να σε νικήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Ναι, κοίταξε, θέλει συνεχή αγώνα. Γιατί θέλει συνεχή αγώνα και ίσως και χρειάζεται και βοήθεια γενικότερα, ρε παιδί μου, και δεν ξέρω αν την έχεις και δεν θα σε ρωτήσω. Αλλά χρειάζεται τώρα να το. Ναι. Μην το βάλεις. Δηλαδή και αυτό που λες ότι δεν ήθελες να ζήσεις και τα λοιπά, αυτά είναι. Ο κόσμος πάντως. Δηλαδή... Και όλοι μας είμαστε δίπλα σου, να το ξέρεις, δεν είναι μόνο δική σου οικογένεια. Και πώς κάποιες φορές, ρε παιδί μου, μπορείς να πας, εμείς το λέγαμε, πας σε κάποιον και του ρωτάς τι έχει συμβεί, γιατί ας πούμε αυτό περί νευρικής ανορεξίας. Εμείς είχαμε πει στην εκπομπή, μια χαρά είναι η γυναίκα, δεν έχει τίποτα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει στο σπίτι του άλλου και εκείνη την ώρα πώς αντιδράς. Δηλαδή, προφανώς και κανένας δημοσιογράφος δεν το έκανε επίσης για να σε φέρεις, αλλά κανείς δεν το γνώριζε. Αλλά και εγώ καταλαβαίνετε, παιδιά μου, πόσο άσχημα ένιωθα μέσα μου. Και πόσο με πλήγωνε κάθε φορά αυτή η ερώτηση για τα κιλά. Γιατί εγώ ζω όλον αυτό. Ζω αυτή την κόλαση. Θα ξαναπώ τη λέξη. Είναι κόλαση η καθημερινότητά μου. Είναι κόλαση. Είναι τρομερό να φτάσεις. Γιατί ήμουν ένας άνθρωπος με πολύ ζωντάνια και με πολύ διάθεση για ζωή. Και τι λέει αυτός τώρα, δηλαδή. Τι λέει αυτός άνθρωπος. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Σε αυτό μιλάμε τώρα. Ότι τον δυσφήμω. Αλήτης. Δεν θέλω να επεκταθούμε. Νομίζω ότι είπαμε την ουσία των πραγμάτων. Καλά έκανες και τα έπεσε. Όχι, καλά έκανες και τα έπεσε. Όμως πια δεν μπορούσα άλλο να κρύβομαι. Δεν υπήρχε λόγος. Γιατί κρύβομαι τόσα χρόνια. Πόσο θα κρυφτώ. Γιατί να κρυφτείς. Πόσο να κρυφτώ. Πόσο να κρυφτώ. Και όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν μια περίοδο ζωής που χρειάζονται και μια αγκαλιά και μια προστασία από τους συνανθρώπους, από τους συναδέλφους. Και εσύ σε αυτή τη φάση της ζωής σου, όλοι μας την περνάνε, χρειάζεσαι μια αγκαλιά. Και όλος ο κόσμος θα είναι εκεί να σου τη δώσει την αγκαλιά. Καλή, εγώ να ευχηθώ μια καινούργια αρχή. Το καλοκαίρι να έρθει στο παράδεισό σου. Και τηλεόραση να κάνεις χρόνο, γιατί λείπεις πολύ από τηλεόραση. Λείπεις πολύ, ξέρεις ότι εγώ σε εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό. Το ξέρω. Πολύ. Έπαθα σόκο. Ίσως δεν τα έχω χάσει έτσι άλλη φορά στη συνέντευξη. Γιατί δεν είχα μιλήσει ποτέ και ίσως γιατί δεν φανταζόσασταν. Δεν το φανταζόμουν, όχι. Γιατί το φανταζόμουν εγώ, Γιώργο μου. Σαν να παίζεις έργο. Ούτε. Έχω παίξει αρκετά σενάρια, δόξα τω Θεώ, και έργα. Η ζωή αυτό, είναι βέβαια, η ζωή, ναι. Γι' αυτό λέω, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ πάντα το έχω στο μυαλό μου για τον κάθε άνθρωπο. Πού ξέρεις, λέω, τι κουβαλάει. Πού ξέρεις τι δράμα μπορεί να ζεις στην προσωπική του ζωή. Άβα, μην το βάλεις κάτω. Μην το βάλεις κάτω. Ναι, έχω. Να είσαι αισιόδοξος ότι θα πάρεις τα χρήματα ή μέρος των χρημάτων. Κάτι δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, δηλαδή, και εγώ να πάρω... είδα και εμένα και μου είπαν και μπράβοι και αυτοί και τα λοιπά να πάμε να. Λέω, παιδιά, δικαιοσύνη. Και σένα πέθανε. Εντάξει, ναι, δικαιοσύνη. Διαλέγω σωστό. Το δρόμο της δικαιοσύνης. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάρω με κάποια χρήματα πίσω. Και εγώ το πιστεύω. Ναι. Την υγεία σου πάνω απ' όλα. Αυτό είναι ανεκτήμητο. Δεν αποτιμάται σε χρήματα. Το ξέρω. Δεν αποτιμάται σε χρήματα. Το ξέρω αυτό. Γιατί το βιώνω. Λοιπόν, η κυρία Ζούπα